Ευχαριστώ πολύ. Για να γλιτώσω λίγο χρόνο, δεν θα, δεν θα χρησιμοποιήσω slides. Νομίζω ότι και οι δύο προηγούμενοι ομιλητές ήταν εξαιρετικοί και καλύψανε πολύ μεγάλο κομμάτι των, των, σημείων που πρέπει να συζητήσουμε. Εγώ θα εστιαστώ λίγο στην αρχή της κουβέντας, στο κομμάτι, στα νούμερα τα οποία έχουμε, για να δούμε λίγο και το κομμάτι του unmet need και της μεγάλης ανάγκης της οποίας υπάρχει. Ε, Όπω σωστά είπαμε, μιλάμε για 30 εκατομμύρια ασθενεί και μιλάμε για ένα 3,5 με 5,6% του πληθυσμού. Στην Ελλάδα αυτό σημαίνει από 350 μέχρι 500.000 ασθενείς. ασθενεί. Τα νούμερα είναι τεράστια. Μπορεί να είναι μεμονωμένοι ασθενεί και συνήθω εξαφανισμένοι ασθενεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν μη έχοντα και ένα πλαίσιο στήριξη, όπω ανέφερε και ο κύριο Κούτσης, ε, συνήθω περνάνε σε κάποιε γκρι ζώνε, γιατί έχει το 50% των ασθενών σου είναι αδιάγνωστο. Έχει σοβαρή έλλειψη στο κομμάτι τη εκπαίδευση και έχει και πολύ σοβαρή έλλειψη στο κομμάτι τη ενδυνάμωση. Αν το δούμε όμω από το πιο ψηλό επίπεδο, θα έλεγα ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει μεγάλη ε, ένταση για να ανέβει η ατζέντα για τα σπάνια. Εγώ είμαι ταυτόχρονα και μέλος Παιδιατρικής Επιτροπής του EMA και τώρα βλέπουμε ότι και τα δύο regulations είναι ανοιχτά και το παιδιατρικό και των ε, ορφανών φαρμάκων. Αυτό γιατί συμβαίνει, γιατί έχοντα 7.000 νοσήματα και έναν ε, κανονισμό ο οποίος ξεκίνησε το 2000 και τον αξιολογούμε τώρα το 2021, το αποτέλεσμα του κανονισμού, εκτός από, τα, ενδείξει τις ενδείξεις που, είχαμε στα, που έχουμε γύρω στις περίπου 2.000 ορφανές ενδείξεις ε, για τα ορφανά φάρμακα, έχουμε 200 προϊόντα στην αγορά. 200 προϊόντα μετά από 20 χρόνια για 7.000 νοσήματα. Ένα γρήγορο υπολογισμό που κάναμε στο Gurordis είναι γύρω στα 300 χρόνια για να λύσουμε αυτό το θέμα. Και ο χρόνο, αν μετακινηθούμε εκεί, απλά δεν υπάρχει. Ε, και γιατί δεν υπάρχει, Το 50% των νόσων μα είναι παιδιατρική ασθενή. Ε, στο 75% ξεκινάει από την παιδιατρική ηλικία το 35% των παιδιών μας που είναι ασθενείς με σπανία νοσήματα δεν φτάνουν τα πέντε τους. Και το 60% των ασθενών που πεθαίνουν στα νοσοκομεία των παιδιατρικών είναι από σπανία νοσήματα. Οπότε νομίζω καταλαβαίνουμε, νομίζω επίσης και είναι το 30% ή 40% των νεογνικών θανάτων. Αυτό ε, είναι μια πολύ σημαντική ένδειξη. Όταν μιλάμε για σπανία νοσήματα, δεν μιλάμε για κάποια χρόνια καλά διαχειρίσιμα νοσήματα. Μιλάμε για μια τεράστια ανάγκη και δυστυχώ τα συστήματα υγεία μα έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην τα λαμβάνουν αυτά υπόψη. Και πηγαίνοντα ίσω και στο σχόλιο τη Ζέφη, όταν μιλάμε για HDA και χρησιμοποιούμε τα κουέλι, τα κουέλι δεν είναι φτιαγμένα για σπανία νοσήματα. Είναι φτιαγμένα για το διαβήτη για, για κάποιε άλλε νόσου. Οπότε δεν έχουμε και τα εργαλεία για να το μετρήσουμε. Παρ' όλα αυτά, ένα άλλο κομμάτι είναι το κομμάτι τη καινοτομία. Αν δείτε, π.χ. στην Επιτροπή των Advanced Technologies στην GATT του EMA, το 80 με 90% των καινούριων καινοτόμων θεραπείων, δηλαδή εκεί πέρα που είναι η, η γνώση που συσσωρεύεται, η γνώση τη ανθρώπινη στα καινούργια μα φαρμάκα, είναι για ορφανά. Οι τεχνολογίε δεν προχωράνε για τι άλλε νόσου. Προχωράνε μέσω των ορφανών και μετά καταφθάνουν και στι υπόλοιπε νόσου. Ε, οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι τη στήριξη. Γίνονται τεράστιε προσπάθειε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρξει το ευρωπαϊκό πλάνο για τα σπάνια νοσήματα, όπω έγινε του καρκίνου. Γιατί αυτό μπορεί να το αντιμετωπίσει μόνο ολιστικά. Τα σπάνια νοσήματα είναι, όπω είπε και ο Γιώργο, ένα σπορ που παίζει ομάδα. Όσο καταπληκτικό και να είναι ο κλινικό γιατρό, δεν μπορεί να σε εξυπηρετήσει. Γιατί το σπάνιο σημαίνει συνήθω πολύ μεγάλο disability, σημαίνει ότι έχει πολύ νοσηρότητε, δηλαδή χρειάζεσαι 6 με 7 με 8 ειδικότητε. Περίπου ο χρόνο διάγνωσή σου είναι από 7 έω 10 χρόνια, αν πάρει διάγνωση. Εμεί έχουμε ασθενεί στο Εινίτιο που νομίζω 20 χρόνια είναι τώρα, Γιώργο, και δεν έχει πάρει διάγνωση. Ε, το sharing είναι σημαντικό. Και παρότι συζητάμε για προσπάθειε που κάνουμε για να συνδεθούμε και δίκτυα, η δύναμη των δικτύων στα σπάνια είναι τα, το, τα πάντα. Δηλαδή, ό,τι προσπάθεια και να κάνουμε στην Ελλάδα, εάν δεν έχουμε συνδεθεί με το εξωτερικό και δεν κάνουμε μεταφορά τεχνογνωσία και δικτύωση. Θα μείνει σε αυτό το μικρό σημείο από όπου το ξεκινήσαμε. Τα ΙΑΡΕΝΣ ήταν σημαντικά, αλλά φανταστείτε ότι δεν ήμασταν καν στην πρώτη φουρνιά. Είχαμε λοιπόν, νομίζω, γύρω στα χίλια νοσοκομεία με διορθώνει, Γιώργο, τα οποία ήταν στην πρώτη φουρνιά των ΙΑΡΕΝΣ. Και αν βλέπατε το χάρτη στην Ελλάδα, δεν υπήρχε κανένα. Ναι, τώρα τα έχουμε, αλλά σε αυτό το χρονικό διάστημα καταλαβαίνατε τι νομίζω συμβαίνει. Και επίση η ποιότητα τη παρεχόμενη υπηρεσία στα ERN και η ενσωμάτωση των ασθενών στο decision making των ΙΑΡΕΝΣ είναι σημαντική, έχουμε δουλίτσα ακόμα και θα την κάνουμε. Αν λοιπόν κατέβω και στο κομμάτι της πρόσβασης, για να κλείσω, για να δώσω λίγο χρόνο για την κουβέντα, θα έλεγα ότι η πρόσβαση για τους πράγματος ασθενεί είναι σε όλα τα επίπεδα. Η πρόσβαση είναι πρώτα απ' όλα στην πληροφορία. Το να καταλάβεις ότι αυτό το οποίο βλέπεις στο παιδί σου, ε, μάλλον δεν είναι ένα τυχαίο έβριμα και είναι ένα σπάνιο νόσημα. Γι' αυτό και χάνουμε το μισό εκατομμύριο ασθενεί. Το δεύτερο είναι να έχει εκπαιδευμένου γιατρού. Αλλά πρέπει να βρει ο χρόνο και ο κύριο Κούτσης να εκπαιδευτεί, να μπορεί να στέλνει καινούριου γιατρού για εκπαίδευση στα ΙΑΡΕΝΣ και να φέρουν αυτή την τεχνογνωσία πίσω. Το τρίτο είναι το κομμάτι τη πρόληψη. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι καλύτερο του να προλαμβάνει παρά να να θεραπεύεις. Στο ένα επίπεδο είναι στο κομμάτι του sustainability, δηλαδή και τη βιωσιμότητα του σύστηματος υγεία, γιατί ο κίνδυνο που έρχεται δεν είναι από τι θεραπείε του διαβήτη. Πιστέψτε με, είναι από, από τι θεραπείε των γενετικών μα θεραπείων από τα σπάνια. Το οποίο είναι κάτι που μπορούμε να διαχειριστούμε, απλά πρέπει να το διαχειριστούμε έξυπνα και με πρόγραμμα. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε ένα, δράσ, ένα ε, πλάνο δράση και στην Ελλάδα. Το κομμάτι λοιπόν τη πρόληψη είναι σημαντικό με του νεονεκνικού ελέγχου και, και τα newborn screenings. Αυτό φέρνει η οικονομία και στο σύστημα υγεία, αλλά φέρνει και η οικονομία στον πόνο των οικογενειών και ένα καλύτερο ε, οικογενειακό σχεδιασμό. Το δεύτερο είναι η έγκυρη και ε, έγκυρη, θα έλεγα, διάγνωση. Δηλαδή να φύγουμε από αυτά 7-10 χρόνια να πάμε κάπου νωρίτερα. Γενετική έλεγχη είναι υποχρεωτική, αλλά φανταστείτε ότι στα περισσότερα νοσήματα το πληρώνει ένα μισή η κάθε οικογένεια. Αν έχει τέσσερι φορέ με στην οικογένεια, ποια μέση η ελληνική οικογένεια μπορεί να πληρώσει 5-6 για να πάρει μια γενετική διάγνωση. Αυτό τι σημαίνει όμω, ότι αν δεν την πάρει, ότι τα συγγενικά τη μέλη θα είναι και αυτά φορεί και θα έχουμε παιδιά με προβλήματα. Το επόμενο φυσικά είναι η ολιστική θεραπεία και αυτό νομίζω πατάει πάρα πολύ καλά στο σημείο του κ. Κούτσι ότι μιλάμε για ομάδες γιατρών, δεν μιλάμε για έναν γιατρό που χρειάζεται. Ε, οι ασθενεί με σφάνια νοσήματα δεν είναι ο μέσο ασθενή. Γνωρίζουν πολύ καλά τα νοσήματά του και όταν του ακούμε, κερδίζουμε όλοι, γιατί είναι ειδικοί στο δικό του νόσημα, αφού αναγκαστικά δεν μπορούν να βρουν την πληροφορία από αλλού. Η ολιστική αντιμετώπιση και φυσικά το κομμάτι τη πρόσβαση. Στην πρόσβαση, η Ελλάδα είναι σε ένα καλό επίπεδο. Μπορούμε να πάμε καλύτερα. Το κομμάτι τη πρόσβαση ε, στι κλινικέ δοκιμέ νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα συζήτηση. Θα σα φέρω κάποια παραδείγματα από τα δικά μα τα σπάνια. Εγώ προέρχομαι από τα νευρομικά, έχω ένα γιο με του ΣΕΝ. Εάν είχαμε προλάβει να βάλουμε πέντε παιδιά μα σε μια κλινική δοκιμή, θα ήταν ζωντανά. Θα σα το πω έτσι απλά. Ε, το ίδιο θα συνέβαινε εάν ο φάκελο για την πρώιμη θεραπεία είχε ανέβει από τη γραμματέα του ενό διευθυντή λίγο πιο πάνω. Ο χρόνο λοιπόν για μα είναι σημαντικό. Ε, γι' αυτό και είναι και πολύ έντονο το κομμάτι του Advocacy για τα Σπάνια. Αλλά νομίζω ότι είμαστε καλά, έχουμε πολύ καλού παίκτε, όπω είπαμε σε αυτό το παιχνίδι, και θα χαρώ να ακούσουμε λίγο και την κουβέντα παρακάτω. Σα ευχαριστώ πολύ.